gig, a lot of funeral. It's everybody's disapproval. I should have whispered some more. If the heavens ever did speak, she's the last romantic. Every son is getting lonely. A fish poison each week. With a bone say that I'm saying, much as I was no absolute. She tells me worship in the bathroom. The only I've ever seen you is when I'm alone with you. Where was born say, Baba love, my me to be well. Κοινό, αλλά και τα τέσσερα κορίτσια που βρίσκονται στις καρέκλες τη χειροκρότησαν πάρα πολύ θερμά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ. Την πρώτη φορά που την είδα θεώρησα ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει στο ελληνικό X Factor. Δεν σου κρύβω ότι αν ήταν στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να διαχειριστώ μια τέτοια περίπτωση. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι αυτό το πλάσμα είναι τρομερά ιδιαίτερο. Και επειδή μιλώ για τη δική σου ομάδα, που ξέρω ότι ήδη έχεις βρει το 50% του εαυτού σου, που δίνεις πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παρουσία, στο styling αυτής της κοπέλας. Λέτε αυτό να κερδίσει την Τάμτα. Καλλιτεχνικά, αυτό που μου αρέσει στην Άννα είναι ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο είναι το είδος που της πάει και το λέει τέλεια. Ξαναλέω... Όταν κάποιος είναι καλλιτεχνάρα, σε αναγκάζει και λες, να σου πω κάτι, απ' τη στάντα στην ομάδα δεν θέλω να τη δω έξω, την Άννα, με τίποτα. Η Πέγκη δεν περίμενα να την υποστηρίξει, αλήθεια, αλλά την υποστήριξε. Άννα, πάνω σε αυτή τη σκηνή πριν από μερικά χρόνια, μια συμπατριώτησα σου, η Νίνη, η Σερμαντίνη, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και μας άφησε άφωνος από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Παρ' όλα αυτά έμαθε να τραγουδάει ελληνικά, το πάλεψε, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Και πιστεύω ότι και εσύ το αξίζεις αυτό. Έτσι πιστεύω. Άννα... Το κοινό φωνάζει αλλαγή. Και ποια να σηκώσει από τις τέσσερις. There's no question that you're very, very different from the girls sitting on the chairs and the girls sitting on the back. Πιστεύω ότι το ψι αγχώνεται. Αγχώνεται πάρα πολύ. For me it's okay that you don't speak or sing in Greek that good. But I felt that your accent in English wasn't that good also. I felt that I was missing something there. Thank you. That's it. Okay. Hello. Την άκουγα και σκέφτομαι, δεν χρειάζεται να σχολιάσω αυτό που βλέπω ότι με τρελαίνει για αυτή τη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι... Θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Μισό λεπτό να μιλήσω. Καρδιά μου. Το θέμα με την Άννα είναι το εξής. Το κορίτσι αυτό ότι δεν τραγουδάει στα ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε, επίσης για μένα αυτό δεν
είναι πρόβλημα. Γιατί έτσι και... Είναι πρόβλημα για τους υπόλοιπους όμως. Ναι, λοιπόν. Για μας είναι, για μένα είναι πρόβλημα. Όχι, είναι δικό της πρόβλημα. Είναι, γιατί, είναι δική μου ομάδα. Είναι δικό μας πρόβλημα. Γιατί είναι δικό μας. Πρέπει να τραγουδάει ελληνικά. Γιατί πρέπει. Λοιπόν, γιατί είμαστε στο ελληνικό εξπάθος των Θοδωρή μου. Μισό λεπτό. Οι περισσότεροι Έλληνες, συγγνώμη, οι περισσότεροι Έλληνες μέχρι στιγμή. Πάλι αυτό με τα ελληνικά. Αφού το αξίζει. Αν τραγουδάνε ελληνικά. Αυτή θα κριθεί απλά σε πιο περιορισμένο. Είναι δικό της. Διαφωνώ μαζί σου. Θα κριθεί σε πιο περιορισμένο ρεπερτόριο. Κάθετα, κάθετα. Ήταν τα ξέρει. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί. Δεν είπε κανείς να πει λαϊκό τραγούδι. Ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει πάρα πολύ όμορφη pop. Αυτή είναι η πυρετή η Τάμτα. Είναι δική της επιλογή το ότι θα απευθυνθεί σε ένα μικρότερο κοινό. Είναι μικρότερη αγορά η αγγλόφωνη αγορά στην Ελλάδα. Άρα μπορεί να φύγει γρήγορα από το παιχνίδι ή μπορεί να μην κάνει μεγάλη καριέρα. Ή μπορεί να γεμίσει το Ερώδιο σαν τη Μόνικα. Δύο μέρες συνεχόμενα. Κοίταξε, δεν μπορεί να το θυμόμαστε. Άκουσα με κάτι. Δεν μπορεί να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα πριν τις καρέκλες. Κρατήσαμε μία στάση για τα παιδιά. Κρατήσαμε συνολικά μία στάση στα παιδιά, στις χιλιάδες αυτές. Πρέπει να έχει ακουθεί πάρα πολύ γιατί δεν καταλαβαίνει τι λένε. Πρέπει να τραγουδάτε και ελληνικό τραγούδι, οποιοδήποτε είδους. Και πρέπει να είμαστε fair απέναντι στα παιδιά. Διαφωνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Αν έχεις διαφωνία, διαφώνησε με την παραγωγή, όχι με μένα. Μαζί σου διαφωνήσω γιατί έχω διαφορετική άποψη μαζί σου. Είναι αμαντήλη, παιδιά. Μην τα βάζεις με μένα. Μην τα βάζω μαζί σου. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη. Είναι δικό της βρίσκο. Μπορεί κάποιο παιδί τα ξένα να τα λέει καλύτερα, γιατί κατά γενική ομολογία τα ελληνικά είναι πιο δύσκολα. Αλλά να μπορεί να πει και ελληνικά σου λέει. Όμως, για τη δική σου την ομάδα, Τάντα μου, εάν χρειάζεσαι ένα τέτοιο πακέτο, είναι καθαρά δική σου δουλειά. Δεν τελείωσα ποτέ την άποψή μου να πω, γιατί αλλού πήγαινα εγώ. Γιώργο μου. Ορίστε. Πάλι διευκρινίζω ότι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή, αν η Άννα τραγουδάει στα ελληνικά ή όχι, δεν είναι. Γιατί αν περάσει, θα δουλέψει και όπως λες και εσύ, θεωρώ ότι από το ελληνικό λαό, τουλάχιστον όταν το έκανα, εγώ εκτίμησα ότι τραγουδούσε στα ελληνικά με την προφορά. Λοιπόν. Γιώργο που σε αυτό το θέμα έχει γενικότητα. Εσύ είσαι το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό το θέμα. Επίσης είναι ομάδα μου, αυτό θα το πάρω εγώ πάνω μου. Αν θα τραγουδήσει ελληνικά ή όχι. Το θέμα μου βρίσκεται αλλού και δεν με αφήνετε να το πω. Το θέμα μου είναι αλλού. Το θέμα μου είναι αυτή τη στιγμή αυτού που αντιλαμβάνομαι και εγώ πάρα πολύ καλά, ότι η Άννα δεν ξέρει ούτε καλά αγγλικά. Φάνηκε στο τραγούδι. Δεν φάνηκε. Δεν κατάλαβα κάποιες λέξεις καθόλου του τι έλεγε. Έλεγε άλλες λέξεις. Πιστεύω θα πάρει θέση όμως. Αγιούτο. Θέλω τον Γιώργο να συνεννοηθούμε μετά. Μπαίνει ο Γιώργος. Στα δύσκολα τώρα. Κοίτα, η εικόνα της είναι απίστευτη. Φανταστική. Έχει εμφάνιση, έχει στυλ, έχει άποψη, έχει χαρακτήρα. Είναι unique. Το θέμα είναι αν ετοιμάζεται για τον χρόνο και έρχεται και μπορεί να μιλήσει μια γλώσσα ή το ένα ή το άλλο. Οκ. Okay. Thank you, George. Oh. Στην Άννα θέλω να πω ότι την πιστεύω πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μία γλώσσα μπορώ να διορθώσω. Δεύτερη δεν ξέρω ούτε εγώ πολύ καλά. Δύο γλώσσες δεν μπορώ να τραβάω μαζί μου. Λατρεύω την εικόνα της. Αλλά απόλυτα ειλικρινά λέω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να της δώσω για αυτό το λόγο τη θέση. Άννα Μάτλοβα, δάμε λίγο άρθρο. Αυτό ήταν δύσκολο, ξέρω. It's so difficult. Yes. How do you feel now? Bad. Only bad. Very bad. Oh, you're old, folks. Είναι σκληρό για την Τάμτα να απορρίπτει ένα κορίτσι στο οποίο πιστεύει τόσο πολύ. Μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που θα έκαναν την πορεία της Άννας στο X-Factor εξαιρετικά δύσκολη,
Παρόλα αυτά, η Τάμπτα δεν ξεχνάει ότι και η ίδια έχει βρεθεί στο παρελθόν στη θέση της. Ναι, μωρέ, γιατί σκέφτηκε τώρα να μην της δίνανε εκείνης την ευκαιρία. Το βλέπει τώρα τελείως ότι είναι ο εαυτός της. Πιέστηκε η ίδια. Πιέστηκε πολύ και δικαιολογημένα.